φίλες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπέτσα μπασκετάκι. Καλώς ορίσατε στην Sony Carina, στη Θεσσαλονίκη, στην ψυχρή Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα ανάμεσα σε Τσέλιγκαντς και Γιουγκοσλάβια. Τσέλιγκαντς οι οποίοι μοιράζονται την κορυφή του τρίτου ομίλου της Development League, έχοντας 6-1. Μία ήττα. Είναι στη δεύτερη θέση, Γιουγκοσλάβια, οι οποίοι είναι στην τελευταία θέση και έχουν και λείψαν τρία, όπως μπορεί να διαπιστωθεί. Έχουν δύο ακυρωμένα παιχνίδια το τελευταίο καιρό. Υπάρχει Αποστολίδης, θα πάρει ξανά την μπάλα, έχοντας χάσει προς στιγμήν. Έχοντας περάσει έξω η μπάλα από την τρίτη προσπάθεια, 2-0. Ο Τσουλάς θα χάσει τώρα την μπάλα από το μαχητικό Μητάκο. Ίσως να έχει το φάουλ εκεί πέρα, δεν στηρίχθηκε. Κασίδης, αλλά θα πάει στη γωνία για τους Γιουγκοσλάβια, οι οποίοι έχουν λειψανδρία, θα το παλέψουν παρόλα αυτά. Άστοχος από τον Μητάκο, πολύ όμορφη φάση στον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα σουτάρει και θα ευστοχίσει από μέση απόσταση. 4-0, μετά από 1,5 λεπτό οι Γιουγκοσλάβια ακόμα ψάχνουν τους πρώτους πόντους. Στέφας. Μπαλάνς. Πάει το Eurostep. Θα πάρει φάουλ. Το τελευταίο καταγεγραμμένο παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική, η Γιουγκοσλάβια είχαν χάσει στη Σουνίκη Μπαλβόα με 57-47. Εύστοχος στην πρώτη. Κουμαλάς. Εύστοχος και στη δεύτερη. 4-2. Κοντσουλάς. Μακρύδης. Πάρει τα σκριν από τον ψηλό. Θα το επιστρέψει την μπάλα σε πια τρεις άστοχο. Ο Προποστολίδη πάρει θετικό rebound. Μακρύδης. Πάει με τη μέσα. Το φάουλ. Είναι ψηλά. Πάρει δύο βολές. Κυρία να πάει ξανά η διαφορά στους 4. Τσέλιγκαντς, οι οποίοι βρίσκονται στο 6-1, συγκατοικούν αν θέλετε στην βαθμολογία με 6 νίκες και μία ήττα. Πρώτοι είναι οι Sugar Daddies, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη διαφορά πόντων. Όπως φαίνεται και είναι στην πρώτη θέση. Δεν έχουν μεγαλύτερη διαφορά πόντων, παρόλα αυτά είναι στην πρώτη θέση. Γιουγκοσλάβια, οι οποίοι είναι στην 8η θέση με 2 νίκες και 5 ήττες. Κασίδης. Στέφας Κασίδης. Είναι ψηλό μπροστά, υπάρχει μισμάτς. Πάει μπάλα μέσα, 5 δευτερόλεπτα τώρα. Στο 3 από τη γωνία βρέθηκε, άστοχο. Από τον Παπαδάμου. Τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις συνδυασμού από τον Παπαδόπουλος. Με πάρα πολύ μεγάλα βήματα έχοντας λάβει πολύ όμορφη φάση, πολύ όμορφη πάσα στο Χαρίση. Οι οποίοι έχουν στη διάθεση τους 10 παίκτες έναντι μόλις 7 των αντιπάλων τους, τον Γιουγκοσλάβια. Κασίδης. Πάνε οι παίκτες στη θέση τους, θα πάρει ένα σκρίν από τον ψηλό, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Στέφας, θα βγάλει έξω εκεί που είναι κανένας και θα γίνει ένα εύκολο λάθος. Φαινομενικά εύκολο.
Μακρύδης. Θα επαναφέρει. Ρίσης, Κόντσουλας για 3. Airball, άστοχος, αμυντικό rebound. Κουμπάλα. Θα κατεβάσει τώρα κουμπάλα. Κόντσουλας προσπάθησε να κλέψει, μπήκε πολύ δυναμικά στη φάση σαν νίντζα. Μπάλα θα βγει εκτός, είναι ξανά για τους μικροπλάστικα. Ξύδης. Παντάμου, θα βγάλει την μπάλα μπάσα χαμηλά. Θα στοχίσει όμως. Στέφος και τώρα Κόντσουλας θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Το βάζει με τον εαυτό του. Υπάρχουν επιθέσεις ενδιασμού, είναι 4 εναντίον 4, άστοχο. Σε ένα ακόμα φύγει ο Τεσίδης. Και ο Κόντσουλας θα τρέξει, υπάρχει φυσικό φαούλ. Υπάρχει σφύριγμα. Όχι, δεν υπάρχει φυσικό φαούλ, υπάρχει αμυντικό φαούλ και μάλιστα είναι για δύο βολές. Ο Κόντσουλας, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες, από τους frontmen της ομάδας των Σελίγκανς. Εύστοχος την πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη, rebound. Δεν υπήρξε μια κίνηση για το rebound, καθαρό αμυντικό rebound για την ομάδα του λιγοπλάστικα. Τεσίρις, Στέφας, υπάρχει φάουλ, τον Κόντσουλα. Πάνε εκεί με χέρια σηκωμένα. Δέχεται τις τον coach. Υπάρχει αλλαγή στην επιστήμη του πλάστικα. Είναι ο Παρταλίδης. Είναι ο Στέφας, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο. Σε ελπίσουμε μην είναι κάτι σοβαρό. Παρταλίδης. Μακρύνης θα κλέψει, Κόντσουλας σε μία ακόμα προσπάθεια να τρέξει. Κερδίσει φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον Παρταλίδη. Φάουλ είναι χαμηλά προσπαθώς. Πάρει ένα σκριν, θα το εκμεταλλευτεί, θα σουτάρει για τρεις από την κορυφή, άστοχος. Τώρα προϋποθέσεις ενθουσιασμού. Τάκος. Στέφας. Παπαδάμου, με συγχωρείτε. Θα στοχίσει παρ' όλα αυτά, Μακρύδης θα βγάλει την πάσα αρκετά φιλόδοξη για να βγει. Φίλης, Παρταλίδης θα πάρει ίδιος το εξαιρετικό rebound. Σύνδεσαι στο σουτάρι για 3, αυτό θα μπει. 8-5. 5-22 απομένουν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μακρύδης, Κόντσουλας. Θα περάσει τους πάντες και τα πάντα θα φτάσει όμορφα στο τελείωμα της φάσης. Παρταλίδης. Κουμάλας. Σουτάρι για 3. Έχοντας μπροστά του το προσωπικό αντίπαλο το Χαρίση. Δεν θα του δίνει Χαρίση. Το γύρο step ο Κόντσουλας, άστοχος. Κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Παδάμου στην αντίπαλη πλευρά, 17. Δέχεται σε αμυντική ανισορροπία εκεί πέρα η ομάδα των Σέλιγκανς, οι οποίοι βρήκανε τώρα ελεύθερο σούτ του Παπαδόπουλο, ο οποίος θα στοχεί. Παπαδάμου πάει, θα κάνει το τρίτο, θα πάει πιο μπροστά ο Κουμάλας. Υπάρχει φάουλ. Στέφος θα ξαναπεράσει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν πάρα πολλές αλλαγές. Αλλαγή στρατού, όπως συνηθίζω να λέω, όταν υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Μακρύδης πέρασε έξω. Αποστολίδης πέρασε έξω. Χριστόπουλος
μέσα. Ο Παπαδόπουλος θα εξοφίσει την πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Και Αθανασιάδης έχει περάσει τώρα για τους Elegants στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάλλας δεν πήρε το σουτ για 3, ενώ είχε βρεθεί ελεύθερος για 3 ώρα. Πίσω, μου, όμορφη φάση. Στον Μπαρταλίδη, ο οποίος δέχτηκε μπροστά σε ψηλότερους αντιπάλους και δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Ο Παπαδόπουλος κάνει χειρονομία να χαμηλώσει τον τέμπο. Ευχαριστικά. Άστοχη προσπάθεια του Δημητριάδη, ο οποίος έχει περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Το έριξε έξω ο Δημητριάδης. Μάλλας. Τεσίδης. Ένα σούτ από μέση απόσταση. Θα στοχίσει και τώρα εθνικιασμός. Πανέμορφη φάση. Άστοχη προσπάθεια από τον Τέσσο, ο οποίος ίσως να προσπάθησε να πάρει και το φάουλ. Το Παπαδάμου, το deflection του Παπαδόπουλου. Πάρτε παίκτες και πηγαίνω στα rebound. Πάρτε παίκτες και πηγαίνω στα rebound. Φωνάζει. Φωνάζει και για blockout ο coach των Τζέλιγκαντς. Ζητάει την ρακέτα. Φάνηκε πολύ αποφασισμένος να πάρει το σουτ. Ο Τεσίδης και το πήρε και το έβαλε. Ο γκάρτ τον γιουγκοπλάστηκα. Νοφιάδης, σουτ για 3, θα ευστοχίσει, θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Δεν το έριξε έξω ο Δημητριάδης αυτή τη φορά. Τεσίδης. Παπαδάμου, θα χάσει η προσπαθή, θα συγκρατήσει. Παπαδόπουλος κυνηγάει σε άλλη σασμένη σκυλή. Πολύ όμορφη φάση με ταμπλό σου για 3. Στον Κεσίδη, back to back τρίποντα. Είπε χαρακτηριστικά στόπα σε κάποιον από τους παίκτες στον πάγκο. Φαίνεται αποφασισμένος, φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο παίρνει την μπάλα, με τον τρόπο που κοιτάει την ρακέτ. Οι Elegants, οι οποίοι προέρχονται από ήττα με 76-87 στον αγώνα για τους έναντι των Respect για το Θεσσαλονίκη Cup του Μπασκετάκη. Αποκλειστή στο Μαντουλίδη College. Εύστοχος ο Παπαδόπουλος. Εύστοχος. Από την αλλαγές, ο κόντσουλας είχε βγει για λίγο, προφανώς για να ηρεμήσει λίγο, δεν ήταν θέμα κοπόσεως η αλλαγή. Τα είχε βάλει λίγο από τον εαυτό του. Κάνει κάποιες διατάσεις. Δεν νομίζω να έχει προλάβει να χρειώσει εντός εισαγωγικών. Λογικά ακόμα ζεσταμένος, υπάρχει φάουλ. Τον καπετάνιο που κέρδισε και ίσως πέρασε το συνολικό χώρο. Χτύπησε λίγο το χέρι του, όλα καλά όπως φαίνεται. Κέρδε. Αναλίδης, θα πάρει την μπάλα. Παδάμου, στους διατρείς, ένα σωστοαρισμένο από τα μαλλιά. Θα πάρει αμυντικό εξαιρετικό αμυντικό περιπάτο του Στέφα. Ποιος θα σκοράρει κάτω από την ρακέτα. Μάλιστα, 1.43 μένει, 16-15, το coast to coast, πανέμορφη φάση. Πανέμορφη φάση από τον Χριστόφιλο. Ποιος πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα. Ο Πετάνιος, ακίνδυνος εκεί, θα δώσει στον Παπαδάμου. Θα στοχίσει όμως, δεύτερος. Και βρέθηκε ελεύθερος ο Τέσσος από την άλλη. Πάμε, 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 πάμε. Στην πλευρά. Σίλης. Έχουμε μεγάλες μάχες μέσα στη ρακέτα. Θα ευστοχίζει ξανά με ταμπλό. 20-17.
Φοβερά εύστοχο και ουσιαστικό σε ό,τι προσπάθεια ήταν να έχει πάρει μέχρι στιγμή ο Σίδης. Ο οποίο είναι ένα εκ των frontmen τη ομάδα του Γιουγκοπλάστικα. Πάει στη ρακέτα, ένα σουτ μέσα απόσταση από τον Δημητριάδη. 22-17 φωνάζει για άμυνα ο coach Τέλιγκαν. Ο Πετάνιος θα σουτάρει για 3, γιατί όχι. Θα στοχίσει όμως. Στο σύγχρονο μπάσκετ και τα πεντάρια σουτάρουν για 3. Για 3 ξανά. Την αντίπαλη πλευρά. Το Τέσο, ο οποίος φαίνεται να έχει ζεσταθεί. 10 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος της περίοδου. Έχουν φάουλ να δώσουν. Η Τσέλιγκα στον Παπαδόμου θα στοχίσει και τώρα υπάρχει άσκοπο από τον Τέσο. Οκ. 25-17 σκορ πρώτης περίοδου. Η Τσέλιγκα στον οποίο καθιέρωσαν τον ρυθμό τους και βρέθηκαν να έχουν σκοράρει 25 πόντους. Προερχόμενοι θυμίζουμε από ήττα με 76-87 εναντί των Respect στο Winter Thessaloniki Cup πριν από μερικές μέρες, γιατί πριν από μία εβδομάδα περίπου στις 6-12 του φαίνεται να έχουν βρει τα πατήματά τους, φαίνεται να μην τους έχει επηρεάσει η συγκεκριμένη ήττα, προέρχονται από μία πιο πρόσφατη καλή πρώτη περίοδο έχοντας τους στάρτους όπως ο Κόνσουλας να παίρνει πολλές προσπάθειες. Αλλά ο πλουραλισμός της ομάδας δεν θα έλεγα ότι πάσχει. Έχουν βγάλει πολλούς αυτοματισμούς. Έχουν εντάξει πολλούς παίκτες μέσα στο δυναμικό της ομάδας που βοηθάνε σταθερά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη περίοδο. Επιστροφή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, επιστροφή στην Sonic Arena. Στην δεύτερη περίοδο παρακολουθούμε το παιχνίδι των Τσέλιγκαντς εναντίον των Γιουγκοπλάστικα με την development league της Θεσσαλονίκης με την 8η αγωνιστική. Σίδης. Σίδης πάντα, έχοντας δύο αντιπάλους. Μητάκος δεν θα βρεθεί μισή μάτσα, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Στέφος να τελειώσει τη φάση και να διαμορφώσει το 25-19. Χριστόπουλος. Περάσεις ασύφωνας. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Στέφα. Παραφορά, Τέσος δίνει πάσα και κόβει μέσα, θα πάρει το σουτ για 3. Ο Δημητριάδης θα στοχίσει. Νιώθει καλά, όπως φαίνεται. Τεσίδης. Βγάλει στη γωνία, θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Μητάκο. Ο Μητάκος θα πάρει ξανά την μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα τώρα, υπάρχει στήριγμα, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Χρεώνεται ο Αθανασιάδης. Υπάρχει οδηγία να μην κοιτάνε στις προσποιήσεις από τον coach του Τέλιγκαν. Πάνω φορά για 14 δευτερόλεπτα. Φανταστική πάσα. Βρέθηκε ελεύθερη η καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Το εκμεταλλεύτηκαν. Τέλιγκαν. Κόντσουλας. Κόντσουλας. Καλάθι και φάουλ. Φοβερή φάση. Αλλαγή. Πριν το φάουλ το έξω, πριν το. Αλλάξε με τον Παντελή έξω. Στέφος, ο οποίος έχει ήδη χρεωθεί με δύο φάουλ και σε συνδυασμό με την μυψανδρία των Γιουγκοπλάστικα μπορεί να είναι ένα θέμα. Ο Κόντσουλας θα στοχίσει στην βολή.
Στέφας θα κατεβάσει αυτός την μπάλα, γιατί όχι. Περάσουν τα δευτερόλεπτα μέχρι να βρουν να βρεθούν τα ματσαρίσματα. Ο Κόντσουλας δίνει μάχη μέσα στη ρακέτα. Στέφας πήρε την μπάλα και δεν γύρισε να αποστάρει τον Κόντσουλα, έβγαλε πάλι έξω και υπάρχει ευθυδιασμός τώρα για τους Τσέλιγκανς. Και φάουλ. Μητάκος έκανε το φάουλ. Χριστόδουλος. Εύστοχος στην πρώτη. Έστω στη δεύτερη, ο Κόντσουλας πήγε για το επιθετικό, το πιθανό επιθετικό rebound. Μέσα σε 12 περίπου λεπτά οι Τσέλιγκαντς έχουν καταφέρει να σκοράρουν 30 πόντους. Έχουν δώσει πολύ καλό επιθετικό ρυθμό. Έχοντας πλουραλισμό αλλά και ατομικές προσπάθειες, βγάζοντας άμυνες όπως εδώ, με τον Κόντσουλα να τρέχει έχοντας λάβει πολύ όμορφη πάσα. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα στοχίσει μια ακόμα φορά. Και κερδίζει φάουλ, πραγματικό πολύ εργαλείο. Έχει πάρει πολύ όμορφη πάσα πριν από τον Αθανασιάδη. Υπάρχει αλλαγή. Το πετάνιος θα περάσει στη θέση του Στέφα. Θα βγει το 6, θα μπει το 9. Κόντσουλας θα πάρει την μπάλα μέσα στην καρδιά της αντίπαλης άλλης και θα σκοράρει. Ο οποίος βάζει την Λόρη για MVP, τολμώ να το πω από τώρα, σε περίπτωση που κερδίσει την Τσέλικαν. Μαλάς. Καλάθι. Θα μετρήσει. Δεν θα μετρήσει, το φάουλ είναι χαμηλά. Κερδίσει δύο βολές. Δεύτερη. Κόντσουλας. Σουμπιά 3. Θα έχει στοχίσει ενώ είχε βρει τον Παπαδάμου, τον προσωπικό του αντίπαλο, αρκετά μακριά. Στην επόμενη. Να ενοχλήσει την φάση του. Μακρύδης ο οποίος ετοιμάζεται να μπει ξανά στον κανονικό χώρο. Τάκος. Φασιστικά. Τεσίδης θα επαναφέρει, 14 δευτερόλεπτα τώρα. Πετάνιος. Μην πάρει την μπάλα, φωνάζει μετά από το κόμμα στον Τσέλιγκαντς. Γίνει άμυνα και μετά. Τεσίδης θα επαναφέρει μία ακόμα φορά. Οι δύο ομάδες μέσα σε μόλις 3 και κάτι δευτερόλεπτα έχουν συμπληρώσει το ομαδικό φάουλ. Πολύ όμορφο προσπίση και πολύ όμορφο καλάθι τον Τσουμαλά. Το σκορ είναι στο 35-26. Για να δούμε αν θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί κάποια ομάδα για να ξεφύγει ή να μειώσει το σκορ. Το γεγονός ότι τα ομαδικά φάουλ είναι στα 4. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound και καλάθι. Άλλοι μας συγχαίρονται οι Πρίτσες των Τσέλιγκανς, η ομάδα που δουλεύει ρολόι. Μακρύδης μπαίνει. Χαρίσης μπαίνει. Χριστόδουλος βγαίνει. Παπαδάμου πάει σε μια ατομική προσπάθεια, θα βρει ταμπλό. Μάχη για το rebound, θα βγάλει νικητή, τον νικητή. Τον Δημητριάδη, Κόντσουλας. Step back, reverse, πάρα πολύ όμορφη φάση. Για τρεις θα κοπεί
Κασίδη. Και τώρα ο Κώστας θα πάρει μία ακόμα πανέμορφη φάση. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει όμως. Η διαφορά δεν θα πάει για πρώτη φορά στους 15 πόντους, θα παραμείνει στους 39, στο 39-26, στους 13. Υπάρχει φάουλ. Παραλίγο το καλάθι του φάουλ από τον Παπαδάμου. Θα το βάλει, βάζει τα κέρια σου κάτω. Coach των Pelicans, ο Ράκιν επιτυχημένος λόγω του φάουλ. Άφησε να εννοηθεί ότι έπρεπε να γίνει πιο πριν. Εύστοχο στην πρώτη, Παπαδάμου. 4 στις 4 βολές η Γιουγκοπλάστικα. Πέντε στις πέντε. Υπάρχει time out από την πλευρά του Γιουγκοπλάστικα. Σκόρ είναι στο 39-28. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θέλουμε να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Άρα είναι νωρίς ακόμα για να συμπεράνουμε το οτιδήποτε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena. Το σκόρ είναι 39-28 υπέρ των Τσέλιγκαντς. Διαφορά στους 11 πόντους, αρκετά υψηλό σκορ. Οι δύο ομάδες έχουν πολύ υψηλό δείκτη assist λαθών. Οι Τσέλιγκαντς έχουν 8 assist για 2 λάθη. Οι Γιουγκοπλάστικα έχουν 9 assist για 3 λάθη. Μακρύδης θα κατεβάσει την επίθεση. Οι πληροφορίες του λένε ότι ο Δημητριάδης θα κάνει ένα ψεύτο screen. Θα κάνει ένα ψεύτο screen και θα κόψει μέσα. Κάτι τέτοιο κατάλαβα από τις οδηγίες του προπονητή των Τσέλιγκαντς. Detective έπρεπε να γίνω. Αλλάζει προσπάθεια στον αέρα ο Αποστολίδης που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θα στοχίσει, θα χαμογελάσει, βέβαια. Ο Παδάμου με μπάλι είχε πάει μέσα στη ρακέτα, αλλά είχε κλειστεί πολύ ωραία για να υπάρξει κάποια προσπάθεια. Καπετάνιος θα πάρει ένα φάουλ. Να δούμε αν αυτό το ζευγάρι βολών θα ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Αν ευτυχίσει και στις δύο. Ο Τάνιος θα ευτυχίσει. Πρώτη άστοχη βολή για τους Γιουγκοπλάστικα. 6 στις 7 έχουμε. Κότσουλας θα τρέξει. Θα δώσει την μπάλσα. Θα στοχίσει ο Δημητριάδης. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα, τώρα θα στοχίσει. Έχοντα λάβει την μπάλα στη γωνία. Τον Αποστολίδη. Βλέπουμε ωραίο μπάσκετ. Με πλουραλισμό στην επίθεση. Κάτι που αναγράφεται και στο σκορ στις ασίστ και στα λάθη και των δύο ομάδων. Μαλάς, αποστάρει το προσωπικό του αντίπαλο. Θα κοπεί ανάμεσα στις συμπληγάδες της Πέρτης. Τώρα Κόντσουλας, 3-2-2. Δημητριάδης, Κόντσουλας. Μακρύς βρέθηκε ελεύθερος, δεν το πήρε. Αμυγός ελεύθερος. Δημητριάδης, Κόντσουλας, πάρα πολύ ωραίο ball movement και βρέθηκε ελεύθερος σουτ. Δεν θα ολοκληρωθεί η φάση. Είναι ο Παπαδόπουλος για τους Τσέλιγκαντς. Ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Ο Στολίδης μετά από αρκετή ώρα θα το πάρει. Θα στοχίσει από τη γωνία για 3. Καπετάνιος θα κατεβάσει. Θανάσος. Εδώ σκουμπάσα μέσα στη ρακέτα. Τον Κούμαλα, ο οποίος θα βγάλει πάσα η οποία δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Τσούγκρισαν εκεί πέρα λίγο ο Κόντσουλας με Παρταλίδη, ο οποίος θα βγάλει την πάσα. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωτήσει ο Χαρίση. Υπάρχουν αλλαγές.
Ο Παπαδόπουλος θα περάσει. Τέσος θα περάσει. Αποστολίδης και Χαρίσης θα περάσει. Στην προηγούμενη φάση, στην προ-προηγούμενη φάση μάλλον. Στράφηκαν λίγο οι ρόλοι, Καπετάνιος κατέβασε την πάσα, την μπάλα και έδωσε στον Κούμαλα μέσα στη ρακέτα. Γκάρτ και σέντερ άλλαξαν λίγο ρόλους. Εύπλα στο παιχνίδι για τους λιγοπλάστικα, βγάλανε φάση. Άστοχο στη δεύτερη, Παπαδόπουλος θα μαζέψει ένα ακόμα rebound που έχει περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Μακρύδης. Οι δύο ομάδες είναι πολύ προσεκτικές όσον αφορά το φάουλ, καθώς από τα τρία και κάτι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά για την περίοδο. Το deflection θα βγάλει νικητή τον Στέφα, ο οποίος θα βγάλει την μπάσα, δεν θα καταφέρει να τελειώσει ο Μουτάκος, αλλά θα καταφέρει ο Στέφας, ο οποίος ακολούθησε την μπάσα και βρήκε την τελευταία μόνος του. 41-31, διαφορά στους 10. Τριάδης, Σταυρωτές, περάσει, μπάλα μπήκε και βγήκε. Πανταλίδης. Μαλάς. Στέφας. Υπάρχει και μακρινή για βήματα από τον Όσο Σέλγκαντς. Υπάρχει φάουλ. Στον τον Τέσο. Κόντσουλας. Κόντσουλας ο οποίος έλαβε σαφή εντολή να πάρει την μπάλα και να την κατεβάσει. Ο οδοστρωτήρας των Σέλγκαντς. Στείνεται, θα πάρει την πάσα. Θα περάσει ανάμεσα από δύο, φανταστική προσπάθεια. Πέρασε ταχύτατα ανάμεσα από δύο. Ο Παπαδάμου και Στέφα. Ο Κόντσουλος, ο οποίος είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο στα χέρια του κάθε coach. Σου διατρήσε έξτοχο από τον Παπαδάμου. Ο Κόντσουλος δεν πήγε να τον κόψει. Διαφορά στους 8. Σιγά σιγά πέφτει, θα φτάσει και τους 13, Παπαδόπουλος. Φανταστική πάσα μία ακόμα. Με τον Δημητριάδη, ο Κόντσουλας είναι εκεί, θα στοχίσει και αυτός. Ένα ακόμα, το rebound Μακρύδης. Κόντσουλας δεν θα δώσει τελικά το screen. Σε 2-3, άστοχο. Οι Σέλγκαντς βρίσκουν τρόπο να εκτελέσουν επίθεση. Είτε τα πράγματα πάνε καλά, είτε όχι για αυτούς. Αν δεν δει το σύστημα που έχουν, δεν έχουν κάποιο θέμα προσαρμοστικότητας, ιδιαίτερο. Δεν θα βγει τώρα η γρήγορη πάσα στον συνήθι ύποπτο τον Κόντσουλα, ο οποίος θα καρφώσει από τον Πέσο, αφινάμενα στην επίθεση. Σέλγκαντς, οι οποίοι εκτελούν εθνιδιασμούς για σεμινάριο. Όμως θα πάσει τώρα και για τους Σέλγκαντς με τον Στέφα, οι οποίοι ήταν να μπουν, ήταν να γίνουν αλλαγές. Υπήρχε μια σάφια στην γραμματεία και άρχισε μια φάση. Ο Στόντουλος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, Μακρύδης. Μητριάδης, στο 2-3, έστοχο. Έφτασε μπάλα με τον καλημέρα της επανεμφάνισης στο γήπεδο. Ο Παπαδάμου θα ξαναχτυπήσει. Πάλι δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Έστωχο στο στη δεύτερη. Διαφορά ξανά στους 10. Τώρα 17 δευτερόλεπτα για το τέλος του χρόνου. Όλα για τους Σέλγκαντς. Για να δούμε, Μακρύδης. Κόντσουλας. Βλάζουν για βοήθεια στον πάγκο των Τζικοπλάστικα. Παπαδόπουλος. Εξαιρετικό rebound. 2 δευτερόλεπτα, σε 2-2, μετά από
Χριστόδουλο. Δεν κατάφερα να φτάσουν τη διαφορά στους 12 πόντους και στους 50 ενεργητικά. Οι Τσέλιγκαντς, οι οποίοι ελέγχουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Βέβαια οι Γιουγκοπλάστικα από την άλλη έχουν δείξει δείγματα. Λούντιν και Σίδη στην αρχή που είχε σκοράρει 7 πόντους πολύ γρήγορα. Αλλά και γενικά έχουν πλουραλισμό οι παίκτες στον Γιουγκοπλάστικα. Αυτό αναδεικνύεται και στη στατιστική. Έχουμε πολλές ασίστ για λίγα λάθη παρά την δυσανδρία τους. Συνεργάζονται αρκετά καλά οι παίκτες μεταξύ τους. Έχουν σκοράρει 38 πόντους μέσα σε 20 λεπτά απέναντι στους Τσέλιγκαντς και τον εξαιρετικό κόνσουλα, ένα πραγματικό πολύ εργαλείο στα χέρια οποιοδήποτε coach. Τσέλιγκαντς, οι οποίοι και αυτοί παίζουν ομαδικά, δεν είναι ότι βασίζονται στον κόνσουλα ή σε κάποιον άλλο παίκτη μόνο. Είναι πολύ σαφής η ρόλη στο παιχνίδι των Τσέλιγκαντς, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Και έχουν έφεση στην προσαρμοστικότητα. Είδαμε πολλές φορές ότι είχαν βοήθειες στην άμυνα των Γιουγκοπλάστικα και δεν είχαν θέμα να βρουν τους ελεύθερους παίκτες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, στη Sonic Arena, στην ψυχρή Θεσσαλονίκη. Παρακολουθούμε μαζί τον αγώνα των Τσέλιγκαντς εναντίον των Γιουγκοπλάστικα για την 8η αγωνιστική της Development League στη Θεσσαλονίκη, προφανώς. Να επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και να ήταν στην Αθήνα το παιχνίδι λίγο δύσκολο. Όλα έτοιμα. Τσέλιγκαντς θα επαναφέρουν. Τσέλιγκαντς, οι οποίοι έχουν 3 στα 13 τρίποντα. Ένα μέτριο στατιστικό, αλλά σώζονται από τις 11 στις 13 βολές και στα 14 στα 26 τρίποντα, πολύ ψηλό ποσοστό. Πολύ ψηλό ποσοστό, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά ανάλογα με το πόσες πάσεις έχουν πάρει, να σκοράρουν άλλους 2 πόντους με το καλημέρα της τρίτης περίοδου. Μάλας. Στέφας. Παδάμου. Πάει μέχρι μέσα. Άστοχος. Παπαδόπουλος στο Eurostep. Θα αλλάξει κατεύθυνση, θα πάει από αριστερά. Οι Τσέλιγκαντς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα έχουν τρέξει ένα γρήγορο 4-0. Διαφορά θα πάει στους 14. Πάρε ένα screen τώρα ο Κούμαλας, ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ. Από τον Χριστόδουλο, ο οποίος παίζει στα όρια του φάουλ. Αλλά θα καταφέρει να φτάσει μέχρι μέσα σε μια όμορφη προσπάθεια. Μακρύδης. Αυτολίδης. Παπαδόπουλος το πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει. Γύρισε όμορφα. Στις πρώτες φάσεις οι δύο ομάδες βλέπουμε δεν έκανε βήματα. Και Σίδης, ο οποίος κλείστηκε, κατάφερε να απελευθερωθεί, περνώντας πολύ κόσμο, τουλάχιστον 2 παίκτες άμεσα κολλημένους πάνω του. Οι δύο ομάδες βλέπουμε ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την άμυνα στα πρώτα λεπτά. Ο Χριστόδουλος, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ πάνω στην μπάλα. Ο Λίδης θα σουτάρει στα ευστοχής για 3. Διαφορά στους 15, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά. Οι Γιουγκοπλάστικα δεν παίζουν πολύ στη άμυνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Και Σίδης θα προσπαθήσει να βρει ένα σουτ. Και άλλος ένας εκβιασμός. Και ο Χριστόδουλο, ο οποίος έχει μπει αποφασισμένος, φαίνεται τόσο από άμυνα όσο και από επίθεση. Βγάλει πάρα πολλούς εκβιασμούς οι Τέλικαν, πάρα πολλούς. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αρέσκονται. Το παίρνουν την μπάλα και αστραπιαία να την μεταφέρουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 2-3 δευτερόλεπτα. Οι πάσες είναι πολύ ακριβείας που βγάζουν. Λίγες φορές δεν φτάνουν στον τελικό προορισμό που είναι ο παίκτης που τις λαμβάνει. Μετατρέπει σε καλάθια. Εύστοχος στην πρώτη.
άστοχος στη δεύτερη. Μάχη για το rebound θα βγάλει τελικό νικητή το Παπαδόπουλο. Μία στις δύο για τον Παπαδάμου. Πακρίδης, Κόντσουλας. Ο Παπαδόπουλος έκανε ένα μικρή βόλτα στη Sonic Arena. Καλά θα μπει. Και Σίδης. Σίδης στα σκρίνη εκεί πέρα γίνεται ένας μικρός παντζουρλισμός. Στάκος, υπάρχει στήριγμα. Υπάρχει και αλλαγή. Αθανασιάδης μπαίνει και αλλάζει ποιον. Να άλλαζε την κάμερα, καλά θα ήταν, που πέφτει όλη την ώρα. Βαράζει το Χριστόδουλο, ο οποίος πρέπει αυτός να πάρει κάποιες ανάσες. Διαφορά με αυτό και με αυτό έχει φτάσει στους 18. Μακρύς ο οποίος θα χάσει την μπάλα, θα πέσει ο Μητσάκος. Πάει πίσω να πέσει ο Μακρύς ξανά, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πολύ περίεργη φάση. Τηλεγορία τώρα στην ρακέτα των Τσέλιγκαντς, κάτι που πήγαν να εκμεταλλευτούν με αυτή τη γρήγορη πάσα του Κεσίδη. Οι γιουγκοπλάστικα δεν θα τα καταφέρουν. Έχουν ήδη δύο ομαδικά φάουλ του Τσέλιγκαντς. Μακρύδης. Κόντσουλας πάει να πάρει την μπάλα, θα την πάρει. Παίρνει στον Παπαδάμου. Δεν θα τον παίξει στα πόδια. Θα πάρει στον Διατρής, θα στοχίσει. Μπαλά είναι εκτός και έχουμε. Δεν έχουμε κάτι. Έχουμε κατοχή για τους νικοπλάστικα. Έχουμε κάτι δηλαδή, τα πάντα είναι κάτι. Άστοχο σου τώρα. Τον Κουμαλά και ο συνήθις ύποπτος κόντσουλας θα εκδηλώσει έναν ακόμη βιασμό. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 20 πόντους. Μέσα σε πάρα πολύ κόσμο ο Στέφανς δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Φάση, Μακρύδης. Άστοχο τελείωμα αυτή τη φορά, άτσαλο. Τώρα Κουμαλάς. Ωραία φάση, άξια για highlight που με τελικό αποδέχεται τον Παπαδάμου, θα τελειώσει τη φάση. Μακρύδης. Αποστολίδης, φανταστική φάση, θα βάζει με τον εαυτό του Παπαδόπουλος που δεν εξτόχισε αυτό το ανάποδο layup. Κούμαλας πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει στον Παπαδάμου, θα σκοράρει ξανά. Ένα μικρό σερί 4-0 για τους νικοπλάστικα αυτή τη φορά. Πολύ ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη του Αθανασιάδη. Όχι τρίπλα βασικά, μεταφορά της μπάλας πίσω από την πλάτη. Κίνηση της μπάλας πίσω από την πλάτη. Μεταφορά παραπέμπει σε παράβαση. Μπάλα εκτός. Έχουν πολλαπλές αλλαγές. Παπαδάμου θα πάει κάτι στον πάγκο. Παπαδάμου καπετάνιος θα μπει. Γιάννη Χαρίσης θα περάσει μετά από πολλή ώρα για τους Τσέλικαντς εντός 4 γραμμών. Κόντσουλας κάνει δύο τρίπλες, θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ. Μέσα σε 25 και κάτι οι Τσέλιγκαντς έχουν βρει 40 πόντους από δίποντα μόνο. Κόντσουλας. Φωνάζει μπουμ χαρακτηριστικά ο προπονητής. Μπουμ για να πάρει το σουτ. Παπαδόπουλος θα στοχίσει. Θα ξαναπάρει την μπάσα. Την rebound θεωρείται. Και θα σουτάρει. Θα στοχίσει. Τάκος. Καπετάνιος θα πάρει το σουτ μέσα από όσο σωστά το βάλει. Διαφορά στους 16. Χαρίσεις. Παπαδόπουλος θα στάρει και αυτός για 3. Άστοχος. Rebound.
Δημητριάδη επιθετικό. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει και με το που θα πάρει αμέσως θα γυρίσει. Δεν δίστασε ούτε κλάσμα δευτερολέπτου, ήταν αποφασισμένος. Κυσίδης, αποφασισμένος και αυτός με τη σειρά του να πάρει ένα σούτ, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα πάει στον Κούμαλα και στον Στέφα. Πολύ όμορφο τριγωνάκι, λίγο ανορθόδοξο, αλλά καλό. Χαρίσεις. Παναθηάδης, 3, εύστοχο. Πάνω από την διαφορά είχε πέσει στους 14. Ανεβαίνει ξανά στους 17. Για 3 άστοχο. Παναθηάδης, όλο τη φοράζει από τον πάγκο. Κόντσουλας, θα καρφώσει από την φάση. Κόντσουλας, ο οποίος... Γιατί καρφώνεις, ε! Κόντσουλας, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, θα περάσει raise the roof, κάνουν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του στον πάγκο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, υπάρχει time out. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, το σκορ είναι 70-51, 3-2 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κόντσουλας, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, ίσως επηρεασμένος από το γιορτινό κλίμα και της γνωστής ταινίας «Μόνος στο σπίτι», νιώθει μόνος στη ρακέτα. Τον αντιπάλων πραγματικά δεν έχει συναντήσει πρακτικά κανένα εμπόδιο. Ελάχιστες φορές δεν έχει πάρει κάτι καλό, είτε πόντους αμέσως είτε φάουλ, όταν έχει βρεθεί με την μπάλα σε πλεονεκτικό σημείο στη ρακέτα. Κάτι που γίνεται πάρα πολύ συχνά. Κεσίδης, Μάλας, η μπάλα θα πάει στον καπετάνιο. Θα βγει εκτός 4 γραμμών. Για 3, άστοχο από τον Κεσίδη. Μαχημάχια το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή τον καπετάνιο. Για 10 ακόμα δευτερόλεπτα. Άστοχη πάσα και μία ακόμα. Κόντσουλα στα πολύ περίτεχνα θα σώσει την κατευθύ από τον Κεσίδη. Θα εκδηλώσει έναν ακόμα εφημβιασμό. Υπάρχει απάντηση σχεδόν άμεσα από τον Παπαδάμου στην αντίπαλη πλευρά. Το μάτς έχει ανοίξει. Οι ομάδες παίζουν πιο χαλαρά, αλλά αποτελεσματικά, αν μη τι άλλο. Βλέπουμε ότι και οι Τέλιγκανς βρίσκουν κάποιο σκορ. Θα γυρίσει, θα ευστοχίσει σε μία ακόμα προσπάθεια. Ο Θανασιάδης, η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Παπαδάμου. Βλέπουμε Παπαδάμου και καπετάνιο μαζί. Ψηλό σχήμα. Με τις Τσέλικες τώρα. Το Reflections. Μπάλα θα φτάσει τελικά στον Αθανασιάδη. Κόντσουλας θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Σε 3, άστοχο από τον Τέσο. Κούμαλας. Φορά στους 21. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει πολλά φάουλ. 2 και 1 μόλις στην τρίτη περίοδο. Κουμαλάς. Καπετάνιος. Κουμαλάς. Κουτάει μπάλα. Στα 7 δευτερόλεπτα θα χάσει. Με έναν φύλλο τρόπο. Και κάπως έτσι και ελεύθερος ο Τέσος. Έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον με πόσους εφηβιασμούς έχουν εκτελέσει οι Τσέλιγκαντς, οι οποίοι βάζουν πλώρη και ακόμα και για 100 στάρα. Έχουν σκοράρει 76 πόντους. Τους λάτρεις των στατιστικών αυτά. Καπετάνιος, πολύ όμορφη φάση. Μάλιστα. Καταφέρει να νικήσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Σε μια φάση που θεωρητικά είχε το μειονέκτημα. Από την άλλη, ο Τέσος και η Τσέλιγκαν στο βιολί τους. 79-55. Θα μείνουν 3-4 δευτερόλεπτα αν εξαντλήσουν όλη την επίθεση για τους Τσέλιγκανς. Αν εξαντλήσουν την επίθεση η Κουπλάστικα. Ο Πετάνιος, ο οποίος έχει κουραστεί, φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος. Είχε καλή ευκαιρία για καλάθι και φάουλ χαμηλά στη ρακέτα. Από
Γεσίδη, ο οποίος θα έρθει σε δύο βολές. Μόλις το τρίτο ομαδικό για τους Τσέλιγκαντς. Εύστοχος στην πρώτη. 79-56. Εύστοχος στη δεύτερη. Τσέλιγκαντς έχουν 7 δευτερόλεπτα. 6,9. Υπάρχουν βήματα όμως, αλλαγή κατοχής από τον Δημητριάδη για 3,9 από σχεδόν το κέντρο του Φέντου. Μετάνιος θα ψάξει με παραφορά, θα τη βρει. Του Μαλάς πολύ όμορφη φάση κάτω από τη ρακέτα. Το μπάζερ μπίτερ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, η διαφορά είναι στους 20 πόντους. Στρέφουμε λοιπόν στην Sonic Arena, η διαφορά είναι στους 20 πόντους, 79-59. Ο καπετάνιος είχε τα νεύρα με κάποιον συμπαίκτη λίγο μετά την λήξη της τρίτης περίοδου. Για κάποια συνεννοησία που είχαν στο σύστημα που έβγαλαν. Μεσίδης. Χαμόγελα υπέκτης στον Τζιγκοπλάστικα παρά την διαφορά. Κούμαλας. Κούμαλας συγκεκριμένα. Ο οποίος θα βγάλει την μπάσα στον Στέφα, ο οποίος θα σκοράρει. Θα πάρει και το φάουλ. Έβγαλαν έναν πάρα πολύ όμορφο buzzer beater η παίκτη στην Τζιγκοπλάστικα. Beater δεν ήταν καθόλου bitter, πικρό δηλαδή, για να παίξουμε λίγο με τις λέξεις, ήταν γλυκό και χάσαμε ευκαιρία η Τζιγκοπλάστικα για ένα ακόμα καλάθι φάουλ μετά την άστοχη βολή του Στέφα, ο Κεσίδης πιο συγκεκριμένα, σαν άλλος χούντι τρυποκάριδος, τρύπωσε μέσα στην ρακέτα και πήρε το rebound από πολύ ψηλότερους αντιπάλους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Όπως ο Τέσος, ο Δημητριάδης, ο Χριστόδουλος. Το 99-62 λοιπόν. Για να δούμε. Ο Δημητριάδης θα βγάλει πολύ όμορφη φάση. Μία ακόμα. Χριστόδουλος στο Δημητριάδη. Πάρει ένα screen τώρα ο Κεσίδης. Θα βγάλει στον Παπαδάμου, ο οποίος θα στοχίσει για τρεις αυτή τη φορά. Αυτό είχε στεφτεί. Τώρα αφανασιάζει, τρέχουν πάλι Τσέλιγκαντς. Αυτή τη φορά δεν θα βγει ο εφηδιασμός. Κάποιος δεν θα έβγαινε κάποια φορά. Κουμαλάς. Παπαδάμου, πολύ όμορφη φάση. Πάρει τη δεξιά, δεξιό διάδρομο. Δεν συνάρτησε ιδιαίτερη αντίσταση. Παναθιάδης θα στοχίσει, όπως πάρει και αυτός με τη σειρά του δεξιό διάδρομο. Τώρα εφησδιασμός, άστοχος. Για σουτ τώρα η Τζιγκοπλάστικα για να είναι σε ετοιμότητα. Δημητριάδης όντως πήρε το σουτ, αλλά αστόχησε. Κουμαλάς με ταμπλό, έστοχος. Η διαφορά από τους 20 μέσα σε 2 λεπτά έχει πέσει στους 15. Χριστόδουλος δεν βάζει την μπάλα, πάντα αυτός με την μπάλα στα χέρια. Τέσος για τρεις, άστοχο από τον Αθανασιάδη. Στέφας θα μαζέψει ένα ακόμα rebound. Κεσίδης. Παδάμου
Φανταστική, φανταστική τρίπλα. Άξια για να μπει στα highlights. Πολύ περίτεχνος τρόπος για να περάσει τον υπάλληλο σου, τα κατάφερε και σκόραρε κιόλας. Συγκιατρής άστοχο αυτή τη φορά το Χριστόδουλο, ο οποίος ξαναπάρει την μπάλα μετά από επιθετικό rebound του συμπαίκτη του. Θα καταλήξει σε goal foul. Ο Τριάδης, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound, θα περάσει τώρα στην... στον πάγκο μαζί με Αθανασιάδη και Λέσο. Κόνσουλος θα περάσει στον μέσα. Επιθετικό rebound μετά την άστοχη προσπάθεια, μετά την άστοχη βολή από τον ίδιο και φάση και πάσα στον Κόνσουλα, ο οποίος πέρασε και με το που πέρασε κάρτισε την μπάλα. Τεσίδης. Συγκλαδίο, άστοχο. Υπάρχει σουτ. Υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ με τους κόρυβερ. Φάουλ κέρδισε ο Τεσίδης. Τέταρτο φάουλ το 25. Τέταρτο φάουλ για τον Χαρίση. Αλλά μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη σημασία έχει η κάμερα που όλη την ώρα πέφτει. Κόνσουλας θα πάρει την μπάλα στη γωνία. Έχει εντολή να παίξει από εκεί. Παπαδόπουλος, ενώ ο Παπαδάμου είχε στηθεί για να πάρει επιθετικό φάουλ, δεν έπεσε στην παγίδα ο Κόντσουλας. Μακρύδης. Κόντσουλας θα πάρει, θα δώσει ένα screen. Θα κοπεί όμως ο Μακρύδης στο σουτ από τον Μητάκο. Παναφορά τώρα Τεσίδης. Όμορφη φάση μέσα στη ρακέτα. Γύρισε ο Στέφας. Οι Σέλιγκανς δεν παίζουν ιδιαίτερη άμυνα, αλλά ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν, γιατί η διαφορά έχει πάει από τις 20 στους 13 και έχουμε ακόμα 6 λεπτά παιχνιδιού. Στόδουλος, ο οποίος θα περάσει για μία ακόμα φορά και θα ευστοχίσει. Άστοχος τώρα. Λιγοπλάστηκα, υπάρχει αρχικό πλεονέκτημα, Παπαδόπουλος για 3 άστοχο. Μάχη για το rebound, τελικός νικητής ο Τεσίδης, ο οποίος θα τρέξει. Κουμάλας. Στέφας. Αποφασιστικά πάει μέχρι μέσα να αστοχίσει. Στόδουλος, Κόντσουλας, Μακρύδης, χάθηκε η μπάλα. Εδώ η μπάλα, η μπάλα μέσα στο καλάθι τον Γιουγκοπλάστικα, με τελικό αποδέκτη τον Παπαδόπουλο αυτή τη φορά. Είναι απίστευτη η μαεστρία που βγάζουν οι Τσέλιγκανς όσον αφορά το επιθετικό τους παιχνίδι, το πόσο γρήγορα είναι, το πόσο όμορφες τις φάσεις βγάζουν, το πόσο αποτελεσματική είναι. Οι διαφορές στους 89, στους 17 από ό,τι μου συγχωρείτε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 5 και 9. Επιστροφή λοιπόν στην Sony Carina, επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. Επιστροφή σε ένα παιχνίδι που έχει πάνω κάτω κρυθεί. Είναι το δικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά. Σε αντίθεση με την ζωή, ένας αγώνας μπάσκετ μπορεί να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Για μια σημαντική περίοδο χρονική. Μητάκος έφτασε στην πρώτη βολή μετά από φάουλ που πήρε. Οι Γιουγκοπλάστικα μπορούν να κρατήσουν
ως θετικό την εξαιρετική ευστοχία τους από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Πιάστηκα να μιλήσω, πήγα να πω εύστοχος και στη δεύτερη. Θα στοχίσει στη δεύτερη όμως. Μακρύβης. Μακρύβης. Βρείτε τείχο. Παρίσης. Παπαδόπουλος. Παρίσης στα 10 δευτερόλεπτα. Ένα ελευθερώθηκε, θα στοχίσει. Μάχη για το rebound. Λίγο σφυρτό μπάσκετ. Μακρύβης. Μάχη μέχρι τελικής πτώσεως. Στην κυριολεξία, εφόσον είχε πέσει. Τώρα αυτό δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound. Μητάκος. Γιατί όχι. Ένα σούτ από Στέφα θα ρίξει τη διαφορά στους 14. 89-75. Στόδυνος. Θα περάσει, βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Ορθάνοιχτο διάδρομο. Και τα σκυλιά δεμένα. 91-75. Κούμαλας. Μητάκος. Θα αλλάξουμε τον ψηλό. Τον Στέφα θα πάει μέχρι μέσα. Στέφας ελεύθερος. Σε 2-3 με ταμπλό άστοχο. Μακρύδης. Ενώ ο Χαρίσης μάζεψε ένα ακόμα rebound. Κόνσουλας. Από την αγαπημένη του θέση στη μέση απόσταση. Θα πάρει ίδιο στο επιθετικό rebound. Θα καρφώσει ανάμεσα σε 4 παίκτες. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Είναι απίστευτο τα πράγματα που κάνει. Κόντσουλας θα βγει χαμογελώντας έξω. Δημητριάδης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Χριστόδουλος επίσης θα περάσει εκτός. Τέσσος θα περάσει για τα τελευταία 3-33. Συμβολικό νούμερο όσον αφορά το πνευματικό κόσμο. Για όσους γνωρίζουν. Καπετάνιος. Θα αφήσει την μπάλα στον Τεσίδη. Σουτ από στα 5,5 μέτρα. Ένα ακόμα άστοχο από τον Κουμάλα. Τέσος Παρίσης. Τέσος σουτ για 3. Άστοχο. Ο καπετάνιος θα πάρει ένα rebound. Και θα τρέξουν 2 εναντίον 2-3. 5. Σερ παιχνίδι τελικά. Καπετάνιος θα γυρίσει όμορφα, φανταστική πάσα. Πολύ όμορφη φάση με τελικό αποτέλεσμα τον Στέφα, ο οποίος δεν θα βγάλει. Θα ολοκληρώσει τη φάση, δεν θα σκοράρει. Φωνάζει ακόμα ο coach των Τσέλιγκαντς. Παρόλο που η διαφορά είναι στις 18, Μακρύβης. Στα 9 δευτερόλεπτα κρατάει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει, όπα, υπάρχει σκληρό φάουλ. Θα έβαλε σχεδόν όλη την αντίπαλη ομάδα. Όπως έκανε πριν αντίστοιχα ο Κόντσουλας που πήρε το επιθετικό rebound και κάρφωσε. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει στον πάγκο. Μακρύδης θα εκτελέσει ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη. Αμυντικό rebound του Τεσίδη. Καπετάνιος. Βγάλει την μπάλα μέσα στο Στέφα. Δεν θα κρατήσει αυτός. Ο δεύτερος. Στολίδης. Χαρίσης. Εντολές για να περάσει το κέντρο. Θα το κάνει. Σουτ από τα 8 μέτρα για 3. Άστοχο. Θα τον αποστολίδη. Δεν έκανε και airball, λέει ότι ο προπονητής. Το παιχνίδι έχει ανοίξει. Ο Στέφας θα σουτάρει το σκοράρι. Δύο εύκολους πόντους στον εκβιασμό. Το παιχνίδι έχει ανοίξει για τα καλά. Θα σουτάρει και θα σκοράρει για 3. Ο Δημητριάδης για το 97-77. Σε τέτοιες διαφορές είναι λογικό να έχουν χαλαρώσει όλοι. Άπαντες. Διαιτητές, παίκτες, coaches, αν και πάει ακόμα δυναμικά στις φάσεις ο coach των Τσέλιγκαντς. Φωνάζει τους παίκτες του. Τον ακούτε μάλλον. Για 3.
τον Αποστολίδη, επιθετικό rebound, ένα ακόμα, μετά από άστοχη προσπάθεια. Ένα ακόμα στο 3 άστοχο από τον Δημητριάδη. Το παιχνίδι εδώ και αρκετή ώρα θυμίζει NBA All-Star παιχνίδι. Με διαδικαστικού χαρακτήρα εδώ και αρκετή ώρα. Εδώ και πολλή ώρα βασικά. Παίκτες κονσούλες έχει αρχίσει ήδη να έβγει. Ο Τάνιος θα βγάλει, θα αστοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Θα ξανά αστοχίσει ο Παπαδάμου. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να φτάσουν στους 100 πόντους. Έχουν γίνει κάποια φάουλ εκεί πέρα που δεν συγκεκριθήκαν. Έχουν γίνει πάρα πολλά φάουλ που δεν συγκεκριθήκαν στο Μακρύδι. Είναι φάουλ, δεν χρειάζεται όμως, δώσ' την μπάλα. Αυτό ακριβώς που λέει και ο προπονητής. Είναι φάουλ, αλλά δεν χρειάζεται, δώσ' την μπάλα. 97-79 με αυτά και με αυτά. Οι Τσέλιγκαντς, οι οποίοι από νωρίς επέβαλαν τον ρυθμό τους. Ο Αποστολίδης θα... και όχι μόνο αυτός, γενικά και ο Χριστόδουλος και ο Δημητριάδης θα ρίξουν κάπως τα ποσοστά τους με τόσα άστοχα τρίποντα. Δεν έχουν ιδιαίτερες πιθανότητες να μπουν, αλλά δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει και πολύ. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Μην ξεχνάμε ότι ο παίκτης κάνει τη στατιστική και όχι η στατιστική τον παίκτη. Είναι καλό να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μητάκος. Θα στοχίσει, δεν θα φτάσει η ομάδα του στους 80 πόντους. Χαμόγελα από τους συντελεστές, από τους παίκτες, από το coaching staff. Άστοχος και έχει δεύτερη. Στοιχεία 3, άστοχο από το τέσο. Ένα σούτ από το τέσο το οποίο θα βγει τέξω. Έπρεπε να το πω. Δεν θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση. Θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση. Του καπετάνιο, άστοχος. Μέσος. Τώρα δεν θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση. Θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση τελικά. Το παιχνίδι θύμισε, όπως είπαμε, NBA All-Star παιχνίδι. Εδώ και αρκετή ώρα. Έχει πάψει να έχει σημαντική... να έχει σημασία πέρα του διαδικαστικού. 97-79 λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Οι Τσέλιγκαν τους επέβαλαν από πολύ νωρίς τον δικό τους ρυθμό. Ακολούθησαν εν μέρη οι γιουγκοπλάστικα, παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν για πολλή ώρα. Οι γιουγκοπλάστικα, οι οποίοι θα προχωρήσουν στο 2-6, έχοντας ακόμα την τελευταία θέση στον όμιλο της Θεσσαλονίκη Winter League, στη Development League. Οι Τσέλιγκαντς από την άλλη θα προχωρήσουν στο 7-1, έχοντας την πρωτιά μαζί με μία ακόμα ομάδα στον όμιλο. Σίγουρα μπορούν να κρατήσουν κάποια καλά στοιχεία όσον αφορά το παιχνίδι τους η γιουγκοπλάστικα, όπως είναι η ευστοχία τους στις ελεύθερες βολές, παρόλο τον εκνευρισμό που ενδεχομένως να υπήρχε, όσο και τον πλουραλισμό στην επίθεση. Είχαν πολλές assist και λίγα λάθη σχετικά δεδομένης της λειψανδρίας τους, έχοντας μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση θα τελειώσει. Από την Θεσσαλονίκη, από τη Sonic Arena. Είδαμε ένα όμορφο παιχνίδι, βλέπουμε όμορφο παιχνίδι στο Μπέτσον Μπασκετάκι. Από όλους τους παίκτες, από όλη την ομάδα, από όλο το coaching staff, από την γραμματεία, από όλους όσους συνετέλεσαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να ευχαριστήσουμε επίσης το ΙΕΚ Όμηρος, το οποίο σε συνεργασία με τον Μπασκετάκι είναι ο λόγος που είμαι μπροστά από μια κάμερα και μιλάω και εκπέμπω κάπου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.